Με το μπλε χρώμα φωτίστηκε το Δημαρχείο της πόλης το απόγευμα της Τρίτης, σε μια δράση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τον αυτισμό, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου. Σκοπός της ημέρας αυτής η ενημέρωση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τον αυτισμό και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την ομαλή ένταξη των ατόμων στην κοινωνία. Μια τέτοια δράση ενημέρωσης ήταν και αυτή στο Δημαρχείο που έγινε από το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τη συνδρομή του Δήμου Ιωαννιτών. Πρόκειται για μια δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Light It Up Blue, όπου εκατοντάδες κτίρια και ιστορικά μνημεία στον κόσμο φωτίζονται με μπλε χρώμα. Δηλώσεις στα τοπικά μέσα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας για τον αυτισμό, αλλά και τη σημασία που έχει η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν όσους είναι στο φάσμα του αυτισμού και τους φροντιστές τους έκαναν. Οι εκπρόσωποι από το Τμήμα Λογοθεραπείας, η Αντιδήμαρχος Ιωαννίνων Σοφία Μαρκούλα, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εστία Χρήστος Θέμος και η Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Υπήρου Μαρία Τσολάκη. Και τέλος, να ευχαριστήσω όλους τους γονείς και τους συλλόγους οι οποίοι παρευρέθησαν εδώ για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Αυτός είναι ο μήνας του αυτισμού, δεν είναι μόνο η ημέρα του αυτισμού, ο Απρίλιος είναι όλος αυτός για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε, να αποδεχτούμε και να μπούμε σε μια διαδικασία να αγκαλιάσουμε τους πληθυσμούς αυτούς και όχι μόνο. Ο αυτισμός ίσως να είναι μια διαταραχή η οποία την αντιμετωπίζουν οι γονείς καθημερινά, αλλά είμαστε και εμείς αρρωγοί στην προσπάθειά σας. Μην το ξεχνάτε ποτέ. Σήμερα είναι μέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό, αλλά είναι και μέρα να δηλώσουμε ότι πλέον πρέπει να πάψουν οι διακρίσεις που υφίστανται τα άτομα που έχουν αυτισμό. Ο αυτισμός είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, το οποίο θα πει ότι ο εγκέφαλος των ατόμων που πάσχουν από αυτισμό λειτουργεί με ένα διαφορετικό τρόπο και λειτουργεί έτσι από όταν γεννιούνται. Βέβαια, αυτό συνήθως γίνεται αντιληπτό σε ηλικία 4-5 ετών. Αλλά αυτή η ιδιαιτερότητα υπάρχει σε όλη τους τη ζωή και την κουβαλάνε σε όλη τους τη ζωή. Το γεγονός ότι ο εγκέφαλός τους δουλεύει με έναν ιδιαίτερο τρόπο σημαίνει πως έχουν και κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες. Κάποιες περιοχές λειτουργούν λίγο περισσότερο, κάποιες περιοχές λίγο διαφορετικά από τις δικές μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι θα πρέπει να κάνουμε διακρίσεις βάρους τους και δεν θα πρέπει να είμαστε στο πλευρό τους. Να γνωρίσουν οι πολίτες ότι οι διαταραχές αυτιστικού φάσματος είναι διαταραχές υψηλής συχνότητας και να αγκαλιάσουν και να υιοθετήσουν πρακτικές όπου αποδοχής, όπου τα μέλη που βρίσκονται σε αυτό το φάσμα, τα άτομα που βρίσκονται σε αυτό το φάσμα, να δέχονται αποδοχή και να είναι λειτουργικά ως κρίκη μιας κοινωνίας που δεν νοσεί και μπορεί να αναγνωρίσει την ιδιαιτερότητά τους. Θέλουμε να προσκαλέσουμε τους γονείς, τον κόσμο, να έρθει κοντά μας, να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι μεγαλύτερο, κάτι δυνατό, για να υποστηρίξουμε τα άτομα και τις οικογένειες με αυτισμό. Η αλήθεια είναι ότι εμείς ως Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας και ως υπηρεσία κρατική οφείλουμε να μεταφέρουμε κάθε φορά στην πολιτεία τις ανάγκες που προκύπτουν σε κάθε περιοχή. Γνωρίζουμε ότι ο αυτισμός δυστυχώς αυξάνεται. Τα στατιστικά δείχνουν μεγάλη αύξηση του αυτισμού, ιδίως στα αγόρια αλλά και στα κορίτσια που γεννιούνται. Νομίζω ότι πρέπει να τρέξουμε όλοι μαζί για να κάνουμε, όπως είπε και ο κύριος Θέμος, κάτι σημαντικό για την περιοχή μας, να φτιάξουμε υποδομές τόσο σε ανοιχτού τύπου, όσο και πιθανώς και σε κλειστή δομή που θα απαιτηθεί κάποια στιγμή, με την σύμπραξη όλων των φορέων, προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους ανθρώπους μας με αυτισμό.